Έργησε, γιατί κυβερνητικές είναι οι εντολές. Δεν μπορεί από τη μία πλευρά, 5 μέρες τώρα που είμαστε στον δρόμο, άνθρωποι κατεστραμμένοι, όχι με δική μας ευθύνη, αλλά με ευθύνη και των κυβερνήσεων όλων που δεν έκαναν τα έργα τα απαραίτητα στη Θεσσαλία, δεν μπορεί να μας αντιμετωπίζει ως εχθρό λαό. Να στείλει απέναντί μας κλούβες με ΜΑΤ, μέσα σε μια νύχτα έφεραν 6 κλούβες στον ΜΑΤ, μέσα σε μια νύχτα, για να μην βγούμε για 15 λεπτά στην Εθνική Οδό. Την ίδια στιγμή, 5 μέρες ξεροσταλιάζουμε εδώ στο κρύο, περιμένοντας μια απάντηση θετική ή αρνητική, ας είναι και αρνητική, ότι ξέρετε κάτι, ό,τι είχαμε να πούμε σαν κυβέρνηση, σας το είπαμε, δεν θέλουμε να συναντηθούμε μαζί σας. Δικαίωμά τους. Αλλά δεν έχουν δώσει την απάντηση. Δεν έχουν δείξει σεβασμό σε κόσμο που έχει χάσει τα πάντα αυτή τη στιγμή. Που δεν ξέρει αν θα ξαναδουλέψει. Που δεν ξέρει αν θα έχει εισόδημα. Που δεν ξέρει αν θα θρέψει την οικογένειά του. Αντί να δώσουν λύσεις στα αιτήματα επιβίωσης που έχουμε και σε αυτόν τον αγώνα αξιοπρέπειας που κάνουμε, η λύση και η απάντησή τους είναι τα ΜΑΤ. Και για μας θα ήταν εύκολο και θα είναι και θα το δουν και στην πορεία ότι αν το μετράνε μόνο με όγκο θα είμαστε πολύ περισσότεροι και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και θα αναγκάσουμε να δώσουν λύσεις με τον αγώνα μας, με την προσπάθειά μας, με την ενότητά μας και με την αποφασιστικότητά μας θα δώσουν λύσεις, θέλουν δεν θέλουν. Ή θα δώσουν λύσεις ή θα μας βρουν απέναντί τους και θα μας έχουν απέναντί τους για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.